Την ώρα που οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν στο Βίλνιους της Λιθουανίας, αξιωματικοί από τη Γαλλία και την Πολωνία έχουν αναλάβει την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών σε κάμπ των οποίων η τοποθεσία είναι άγνωστη για λόγους ασφαλείας. Υπάρχει μια ειδική απέτηση από τον Ουκρανικό στρατό για την εκπαίδευση που αφορά τη μάχη στα προάστια. Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα και τους προσφέρουμε τα καλύτερα από την εμπειρία μας και τις ικανότητές μας. Οι εκπαιδευτές του ΝΑΤΟ μαθαίνουν τους Ουκρανούς στρατιώτες πώς να πολεμούν σε προάστια, ανάμεσα σε σπίτια, αυτοκίνητα, τείχους και συντρίμμια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο τρόπος εισόδου σε ένα κτίριο, το πέρασμα μπροστά από ένα παράθυρο, η διάβαση ενός δρόμου. Όλα αυτά φαίνονται πολύ απλά, αλλά στην ουσία είναι τεχνικές που διδάσκονται, προβάρονται και πρώτα απ' όλα αναλύονται από τους Γάλλους εκπαιδευτές. Όλες οι πρόβες γίνονται πολλές φορές μέχρι οι Ουκρανοί στρατιώτες να είναι έτοιμοι. Οι νατοϊκές δυνάμεις εκπαιδεύουν εδώ και μήνες τους Ουκρανούς σε ό,τι αφορά τα όπλα, τα οχήματα, ακόμη και τα άρματα μάχης. Πρόκειται για τους άνδρες που βρίσκονται κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή της μάχης. Да, да. И від цього часу